Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε στον Τάσο Τρίφωνος. Με το Φάνη έτσι γνωριστήκατε? Ναι, στη σειρά. Μπαμπά μην τρέχεις. Ναι, ναι. Τρόμαξες στην αρχή? Με την έννοια ότι όχι, τώρα θα ερωτευτώ τον συμπροταγωνιστή μου? Όχι, δεν τρόμαξα, γιατί ήρθε πολύ αβίαστα. Δεν... μας παραξένεψε και τους δύο ότι τώρα... Αν είναι δυνατόν, δηλαδή γνωριζόμαστε τη δουλειά και αυτό, αλλά ήρθε αβίαστα, ήρθε φυσιολογικά. Γνωριζόσασταν από πριν? Όχι, αυτό είναι το πιο περίεργο. Παρότι είχαμε και κοινούς φίλους, δεν είχαμε γνωριστεί, δεν είχαμε βρεθεί ποτέ από κοντά. Σε διεκδίκησε ή ήταν αμοιβαίο από την αρχή? Τίποτα δεν με εκδίκησε. Ήταν αμοιβαίο νομίζω. Είχες ονειρευτεί τον νηφικό? Εγώ έκανα. Τι νηφικό, θα σου λέω, έκανα πολιτικό γάμο. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Τι φόραγες? Άστο τώρα, τι μου χώραγε λες, όχι τι φόραγα, τι να μου χωράει που είχα. Ούτε καν θυμάμαι, ό,τι βρήκα που να μου χωράει. Γιατί σου είπα, είχα πάρει 25 κιλά, γίνεσαι μαμά και είσαι αυτή που έχεις στην αρχή τουλάχιστον το πρώτο τέτοιο. Αλλά είναι μια τεράστια αλλαγή που δεν έχεις προετοιμαστεί και ούτε τη φαντάζεσαι. Εγώ τουλάχιστον δεν τη φανταζόμουν για τον εαυτό μου και όλοι οι φίλοι μου που με ξέρουν, κανείς δεν τη φανταζόταν για μένα. Εσύ ξέρεις τα πάντα για τον σύζυγό σου και ο Φάνης ξέρει τα πάντα για σένα? Όχι.